Σήμερα είχαμε να κάνουμε ένα παιχνίδι στο οποίο χρειαζόμασταν τρεις βαθμούς. Και εκεί ήταν ο στόχος μας. Βάλαμε στην άκρη οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμασταν τρεις βαθμούς. Μετά από τα άτυχα αποτελέσματα που είχαμε δύο στα δύο συνεχόμενα. Νομίζω πως ο στόχος επιτεύχθηκε χωρίς καλή απόδοση και χωρίς να δικαιόμαστε και οι δύο ομάδες στη νίκη. Πιστεύω ότι η πιο κλασική ευκαιρία που κάναμε ήταν το φάουλ, αυτό έγινε γκολ και νομίζω ότι τελικά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Σαφώς και ήταν ένα παιχνίδι κέντρου, σαφώς και δεν είχε καλές φάσεις, αλλά νομίζω πως στο ποδόσφαιρο πολλές φορές αυτό που θες να κάνεις δεν το πετυχαίνεις, παράγεις ποδόσφαιρο και δεν παίρνεις τους βαθμούς που είναι το άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεσαι. Ελπιστώ πως αυτό το παιχνίδι θα μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε στο δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, πρέπει να το βγάλουμε όσο μπορούμε πιο ανώδυνα. Και νομίζω πως ήταν και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας στην καλή μας απόδοση. Δουλεύουμε, ήταν κοπιαστικό αυτό το πρόγραμμα που κάναμε, αυτές τις αγωνιστικές, τέσσερις αγωνιστικές συνεχόμενες, Σαββάτο, Τετάρτη και με κακές καιρικές συνθήκες στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω πως οι ποδοσφαιριστές έχουν καταπονεθεί, αλλά πρέπει να τους δικαιολογήσουμε και πρέπει να τους αφήσουμε και λίγο περιθώριο και να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε σε αυτές τις δύο μέρες γιατί έχουμε παιχνίδι πάλι το Σάββατο και θα δούμε τη συνέχεια μας πιο αισιόδοξα μετά από τους τρεις βαθμούς που πήραμε. Να δώσω συγχαρητήρια στη Δόξα Ψήνθου σε μια καλή ομάδα και πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα να δώσω συγχαρητήρια στη Διαιτησία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, εμείς θέλαμε το παιχνίδι από την αρχή. Ήταν μια δύσκολη χωρική νίκη, θα έλεγα. Από τη μεριά μας δεν κάναμε τόσο καλό παιχνίδι όσο θα θέλαμε. Ήταν ένα μέτρο από τη μεριά μας. Ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ αυτό, κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Είχαμε έρθει από τρία σερί ήττες, οι οποίες ήταν δύσκολες και έπρεπε να σηκώσουμε κεφάλι. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ομάδα δυναμική, ειδικά μέσα στην έδρα της. Πιστεύω ότι δεν ανταπεξέλθαμε στις απαιτήσεις του αγώνα και δίκαια χάσαμε. Ναι, μεν κρατήσαμε τον αντίπαλο την περισσότερη ώρα μακριά από την εστία μας, αλλά δεν δημιουργήσαμε, δεν παίξαμε την μπάλα κάτω και δεν προσπαθήσαμε όσο έπρεπε, ούτως ώστε να έχουμε απαιτήσεις να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι σε φυσικό χλωτάπητα η ομάδα μας υστερεί, γιατί προπονούμαστε σε πλαστικό και αγωνιζόμαστε σε πλαστικό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όσες φορές αγωνιζόμαστε να μην είμαστε τόσο καλοί. Αλλά δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες, η ομάδα δεν προσπάθησε αρκετά και η ήττα μας είναι δίκαιη. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή για την νίκη του. Στη Διαιτησία, παρότι πιστεύω ότι αδικηθήκαμε, και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην πρωτάθλημα. Σιγά που αναφέρει και σε άλλη μου συνέντευξη, και οι τρεις θεματοφυλακές μου, και ο Τσιροδήμος, και ο Κοσμάς και ο Θηριάκης, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά σε προπονήσεις. Και αυτό πιστεύω, όταν δουλεύεις σκληρά σε προπονήσεις, ανταμοιβόμαστε στους αγώνες. Προερχόμαστε από δύσκολη έδρα από το δίκαιο. Είχαμε τρία συνεχή άτυχα αποτελέσματα και θέλω να πάσει στη θυσία αυτή την νίκη. Γι' αυτό δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Δουλέψαμε πάνω στα λάθη μας που κάνουμε. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Τσιροδήμου, όπως και στο δίκαιο, να αγωνιστεί. Πιστεύω τα πήγε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε, τα αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε διότι έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε στα πάντα του και αυτό θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα. Συγχαρητήρια πάντως για άλλη μια φορά στον τραυματοφύλακα μου, τον Τσιροδήμο. Ευχαριστώ.